ρυθμός. Ναι, πάμε. Ξεκινάμε. Γράφω. Λοιπόν. Γεια σου. Καλώς ήρθες στο 51ο επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Παιδιά, τα καταφέραμε. Φτάσαμε στο τέλος χρονιάς. Και είπαμε μαζί με τον Αλέξιο να κάνουμε ένα επεισόδιο, έτσι να σκεφτούμε λίγο τι συνέβη το 2021 και να σας βοηθήσουμε να κάνετε τη δικιά σας αξιολόγηση. Και ουσιαστικά αυτό που έχει σημασία να κάνω στη ζωή μου και σε καθημερινή βάση και σε εβδομαδιαία μηνύα, αλλά κυρίως σε ετήσια βάση, είναι μια ανασκόπηση όλων αυτών που συνέβησαν, που δεν συνέβησαν, που θα ήθελα να συμβούνε. Και σήμερα θα δώσουμε κάποιες βασικές τεχνικές σε αυτό, που είναι εύκολες, προσβάσιμες και είναι σημαντικό να γίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτή την ανασκόπηση. Κατά το 31 Δεκεμβρίου παίζει τους περισσότερους. Και μια αγαπημένη μου συνήθεια, από τις πιο αγαπημένες, είναι παραμονή μεσημέρι που πάμε στα Πεφερικά ή όπου ήμουν παλιά στη Θεσσαλονίκη γονείς. Τους αφήνω το μεσημέρι εκεί, πάω σπίτι μόνος και μέχρι το βράδυ κάθομαι και κάνω. Θα σας πω τι κάνω σε λίγο. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι το κάνουν αυτό τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, γιατί πάλι με αυτές τις σεζόν. Εγώ το κάνω δύο φορές το χρόνο. Η βασική είναι 31 Δεκέμβρη, αλλά και εκεί 1 Σεπτεμβρίου κάνω το ενδιάμεσο pit stop. Κι εγώ το κάνω. Μπράβο, έτσι, δεν ναι. Το είχα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα τα βήματα. Νούμερο 1. Εμένα μία ερώτηση που με βοηθάει και με κάνει να... Αρχικά, πολύ σημαντικό να μην το ξεχάσουμε. Όλα αυτά τα κάνουμε γραπτά. Δηλαδή έχει τεράστια διαφορά να το έχω στο κεφάλι μου και τι πιστεύω και τι νομίζω, με το να κάτσω κάτω και να τα γράψω ένα-ένα. Οπότε, η πρώτη ερώτηση που γράφω εγώ πάντα είναι το τι πέτυχα αυτή τη χρονιά. Και έχω μια λευκή κόλλα χαρτί, ή πολλές βασικά, και αρχίζω και γράφω κατεβατά. Από πρακτικά πράγματα, δηλαδή και συγκεκριμένους στόχους με νούμερα, και πιο γενικά πράγματα. Πέρασα περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μου, κάναμε αυτή την εκδρομή, αυτό το ταξίδι, έγινα καλύτερο σε αυτή τη δεξιότητα, πέτυχα αυτόν τον οικονομικό στόχο. Ό,τι είναι, μικρό και μεγάλο, γράψτε τα όλα. Το οποίο είναι μια πάρα πολύ απλή τεχνική, την έμαθα στην ASX τα φοιτητικά μου χρόνια και την εφαρμόζω πολύ με την ομάδα μου, είναι η εξής. Ακούτε, πολύ σοφιστική, ή και όχι. Λέγεται keep, stop, start. Okay, τρία πράγματα. Keep. Τι κρατάω, αυτό μπορείτε να το εφαρμόσετε είτε για ένα project, είτε για όλη τη χρονιά, είτε για τη μέρα σας, είτε για το μήνα σας, οτιδήποτε. Είναι ένας τρόπος να κάνουμε το review μας, την αξιολόγησή μας. Θυμάστε που κάναμε ένα επεισόδιο πρόσφατα, πριν κάνα μήνα περίπου, που λέγαμε μια τεχνική που κάνουν επιτυχημένοι, που είναι το plan do review. Φαντάζομαι λέτε ναι, ήκουν από το κεφάλι σας, αν δεν το έχετε δει, χρειάζεται να το ακούσετε. Λοιπόν, πλανάρω τι έχω να κάνω, μες στη χρονιά, μες στο μήνα, μες στη μέρα μου. Μπαίνω στη δράση και μετά το αξιολογώ. Ένας τρόπος λοιπόν για να αξιολογήσετε είναι το keep, stop, start. Keep. Τι κρατάω από αυτά που έκανα. Το έκανα καλά, μ' άρεσε, ήταν πετυχημένο και θέλω να συνεχίσω να το κάνω. Stop. Τι θέλω να σταματήσω. Θέλω να σταματήσω είτε κάτι, συνήθως κάτι που δεν έκανα πετυχημένα. Okay. Πες το παράδειγμα στα παιδιά. Ωραία. Keep, ας πούμε. Κρατάω το γεγονός ότι. Δεν θυμάμαι καν τι είπα. Πρέπει να σκεφτώ. Το stop, παιδί, μην πειράζει εκεί. Να την πειχτεί, σωστόπα. Σωστόπα. Λοιπόν, θα σας πω τα δικά μου, να το εξηγήσω. Stop είναι τι θέλω να σταματήσω. Και start είναι κάτι το οποίο θέλω να ξεκινήσω από τη νέα χρονιά. Okay. Keep, ας πούμε. Κρατάω το ότι γυρνάμε αυτά τα επεισόδια με τον Αλέξιο και βγάζουμε ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα. Okay. Stop. Σταματάω να μην είμαι συνεπής στα posts που ανεβάζω στα social media. Χάρηκες, το είπα. Start, ξεκινάω να θυμάμαι κάθε Τετάρτη να ανεβάζω stories ότι βγάλαμε ένα επεισόδιο. Μην ξεκινάς να θυμάσαι, ξεκινά να κάνεις κάτι για να το θυμάσαι. Να στο υπενθυμίζεις. Κάτι εκπληκτικές εφαρμογές, λέγεται ημερολόγιο. Το έχουν όλα τα κινητά και τα Mac. Του έλεγα ότι... Πάρει υπενθυμίσεις. Κοιτάω και θυμάμαι ότι σημαίνει Πέμπτη και λέω, αμάν, δεν έβγαλα χθες story ότι ανεβάσαμε επεισόδιο και του λέω, νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή και άρχισα να με κοροϊδεύει ότι είτε μερολόγια. Άλεξ, πες μας και για το δικό σου keep, stop, start. Τι θες, keep, stop, start. Ναι. Τέλεια, τι κρατάω. Δηλαδή κάτι το οποίο το έκανες πετυχημένα και θες να συνεχίσεις να το κάνεις το 2022. Ναι, έκανα για πρώτη φορά, βγήκα από την ζώνη άνεσης πολύ και έκανα δύο πλέον παρουσιάσεις. Πολύ κόσμο στα αγγλικά που έχω τα θεματάκια μου
Και επειδή τώρα πηγαίνω και Κύπρο και μιλάμε και με αρκετούς ανθρώπους στο εξωτερικό, αρχίζει και σπάει ξανά η γλώσσα, οπότε το κρατάω αυτό σαν διαδικασία που ξεκίνησα για να το βελτιώσω. Mm-hmm. Και στο start πάει αυτό, να μπω στη δράση, να το κάνω πιο ενεργητικά. Mm-hmm. Stop. Τι θέλω να σταματήσω. Mm. Να σε περιμένω κάθε Τετάρτη να ανεβάσεις. Όχι, κάτι δικό σου, να μην με αφορά. Ναι, ένα stop μπορεί να είναι επειδή φέτος έχω ξεφύγει λίγο με τις ώρες που κοιμάμαι το βράδυ. Επειδή έχω κάθε μέρα μάθημα 8 με 10, οπότε γυρνάω σπίτι 11.30 την καλύτερη. Και πολλές φορές αργώ, γιατί έχω να κάνω ταμείο εκεί, να κλείσω πράγματα. Και αυτό μου καθυστερεί λίγο το πρωινό ξύπνο, γιατί με τα 6 ώρα έχουμε πει. Και κάπου το χάνω μερικές μέρες. Τα παιδιά ξυπνάνε καπάκι, είναι λίγο πιεσμένο το πρωινό μου. Άρα θέλω να. Το stop και start για μένα είναι λένδετα. Να σταματήσω να κοιμάμαι το βράδυ τόσο αργά. Οκ, τέλεια, σούπερ. Άρα αντίστοιχα, εσείς μπορείτε να κάνετε το keep stop start για όλη σας τη χρονιά και μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Εμείς το αξιοποιήσαμε πολύ, ας πούμε, κάναμε ένα σεμινάριο και μετά λέγαμε για feedback για να δούμε πώς πήγε. Τι κρατάω, τι θέλουμε να σταματήσουμε, τι θέλουμε να ξεκινήσουμε. Τώρα, έχουμε ετοιμάσει κάποιες ερωτησούλες για εσάς. Έτσι, για να σας βοηθήσουμε να οραματιστείτε και λίγο το 22. Θες να πεις κάτι άλλο για το 21? Έχω να τους κάνω τα οικονομικά, ναι. Α, μπράβο, πριν πάμε στον ερωτησμό. Μπράβο, πες για τα οικονομικά. Μπράβο, Αλέξη. Επειδή θεωρούμε ότι για να ακούς αυτό το podcast, έχεις κατεβάσει το budget από το gameofmoney.gr, κάθετος budget, δηλαδή τον προϋπολογισμό. Και αν μας ακούς καιρό, το έχεις κατεβάσει πριν από αρκετό καιρό, γιατί το έχουμε πάνω από χρόνο που το έχουμε βγάλει από την περσινή χρονιά, και το χρησιμοποιείς, σε αυτό το budget έχεις καταγράψει τα μηνιαία σου έξοδα και έχουμε και τις λίστες, τα προβλεπόμενα, και καλό είναι, αν το κάνεις σωστά, να έχεις καταγράψει και τα πραγματικά. Γιατί παράδειγμα τώρα που είναι και φρέσκο και όχι πολύ καλό, μπορεί να έχω στο μηνιαίο budget 110 ευρώ το μήνα στη ΔΕΗ και ξαφνικά είχα πάει 230, γιατί γαμήθηκε το σύμπαν. Μας ακούν παιδάκια, συγγνώμη. Συγγνώμη. Ναι. Μπιπ. Ναι. Ναι, άρα εκεί χρειάζεται, έχω ένα budget ή να έχουμε εμείς σαν οικογένεια, έχουμε ένα budget για τα ιατρικά μας, τέλος πάντων, και με τα παιδιά. Το τελευταίο δίμηνο με τις ιώσεις και που έχει πάει μπάλα δύο φορές, έχουμε ξεφύγει σε αυτό. Άρα καταγράφω στο μήνυμα budget, εκεί που είχα 50 ευρώ το μήνα στην παιδίατρο και στις βιταμίνες τι παίρνουν, το μήνα είναι 150 ευρώ για δύο μήνες. Εφόσον το έχω καταγράψει όλο αυτό, ήρθε η ώρα να κάνω τον απολογισμό μου. Άρα να πάω και να κάνω μια σούμα, τευτέρι. Το Excel το κάνει και αυτόματα, δεν χρειάζεται να είστε καλή σε μαθηματικό όπως Αλεξία.